Καλησπέρα, χρόνια πολλά. Εμείς σας το είπαμε, θα φέρουμε νωρίς τα Χριστούγεννα, νωρίς τις γιορτές, νωρίς όλη αυτή την υπέροχη διάθεση που δημιουργείται κάθε χρόνο, μόλις πλησιάζουμε στο Δεκέμβρη. Θα μου πεις, συνήθως τον ξεκινάμε κάπως έτσι. Τώρα δεν κρατιόμαστε. Πώς έχει ο μήνας σήμερα, 20 Νοέμβρη. Λοιπόν, στα 20 χρόνια που βρίσκομαι στην καθημερινή αυτού του είδους εκπομπή, πρώτα πρωινή και τώρα μεσημεριανή, είναι η πρώτη φορά που στολιζόμαστε τόσο νωρίς. Λοιπόν, θέλω να πω ένα μεγάλο μπράβο σε όλους όσους δούλεψαν χθες το βράδυ, αφού τέλειωσε και το Όλα Παίζουν, για να προλάβουν να στολίσουν το πλατό μας, και μπράβο σε όλους. Και θέλω να πω και ένα μεγάλο μπράβο στη Κατερίνα Μανολαράκη και στο Χρήστο Καλιαρέκο, που όταν τους είπα την προηγούμενη εβδομάδα με κοιτάζανε λίγο περίεργα, ότι εμείς θα στολίσουμε και θέλω να μας στολίσεις όλους, σαν να είμαστε έτοιμοι να πάμε μια δεξίωση, ρε παιδί μου, να πάμε να αλλάξουμε το χρόνο. Ντύσε μας. Λοιπόν, κάπως έτσι ντύθηκα εγώ σήμερα και κάπως έτσι θα ντυθούν και οι υπόλοιποι που θα δείτε σε λίγο. Προς το παρόν μπορεί να έρθει κοντά μου ο Χρήστος, παρακαλώ, και η Κατερίνα. Απλή κι εσείς. Μπράβο. Μπράβο, ρε παιδιά. Να πούμε χρόνια πολλά από τώρα, να πούμε στο πνεύμα. Έχουμε μπει πάρα πολύ. Εμείς το νιώσαμε ήδη. Νομίζω καιρός ήταν να φτιάξει λίγο η διάθεσή μας, να ανέβει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να σας πω, δεν προλαβαίνω να δοκιμάσω και τα υπόλοιπα που μου δώσατε, γιατί ετοιμάστηκα στα τελευταία 30 δεύτερα. Τώρα μπορεί να μου τη βαρέσει και σε λίγο να πάω να βάλω και κάτι ακόμα. Αμέ. Γιατί αμέ. Αυτό γιατί έχω μία αγωνία. Ότι αν λυθεί αυτό που του είπα, πόσου κόμπου μου κάνετε. Θέμα, Όχι, θα πέσει όλο το φαρμακάτο. Αυτό όλα, θα έχουμε θέμα. Και τώρα στην κατάστασή μου δεν είναι για τέτοια σεξ εμφάνιση να κάνω. Άστο, μην τους αφήσω αυτή την έκπληξη. Αισθάνομαι μια ανασφάλεια, γι' αυτό νομίζω θα δοκιμάσω και κάτι ακόμα, όταν θα έχω χρόνο. Ωραία. Πάντως εσείς, παιδιά, ντυθήκαμε για ρεβεγιόν. Τι είναι αυτό, ρε αγάπη που φοράς? Παντελονάκι. Τι είναι αυτό? Παντελόνι, το λες. Κάπου δεν θα λέγεται, δεν μπορεί. Φόρμα παντελόνι, πλάς καλό παντελόνι. Γελάς με τον ονό σου. Τι να κάνουμε. Τα φέρνουμε όλα λίγο στα μέτρα μας. Αυτό τι ύφασμα είναι? Αυτό καπιτονέ στην ουσία. Τώρα η ποιότητα και η σύνθεση δεν μπορώ να τη γνωρίζω. Αυτό θα πήγαινε σε κανέναν από τους δικούς μου? Το Δημήτρη, σίγουρα. Είναι πιο νεανικό το στυλ. Α, από εκεί. Νομίζω ότι και ο κύριος Καλίδης θα μπορούσε να το φορέσει αυτό. Τον Καλιδέκο τον ντύσατε? Κάτι κάναμε. Ωραία. Ποιους ντύσατε λοιπόν, για πείτε μου. Και τι ακριβώς, πώς μας έχετε προετοιμάσει, γιατί για τις στιγμές. Έχουμε προετοιμαστεί για ρεβεγιό, για Χριστούγεννα. Είναι αυτό που είπαμε και μαζί την προηγούμενη εβδομάδα, ότι είναι ευκαιρία τα Χριστούγεννα να τα αφήσουμε όλα στην άκρη, ό,τι μας προβληματίζει, και να νιώσουμε γιορτινά, να ντυθούμε ωραία, να κάνουμε υπερβολές. Πού να πρωτοκρατήσει? Λοιπόν, ναι στην υπερβολή τα Χριστούγεννα. Ναι στην υπερβολή. Και δεν εννοούμε από κρυάτικη. Είναι μια περίοδος που μας αρέσει να υπερβάλλουμε και γενικότερα με τη διάθεσή μας που μας κάνει καλό. Και κατ' επέκταση στο ντύσιμο και σε όλα τα υπόλοιπα. Να βάλουμε γυαλιστερά υφάσματα, να βάλουμε οι γυναίκες κουάφ στα μαλλιά μας, φτερά, ακόμα και μάσκες σε ένα ρεβεγιόν. Θα τα δούμε όμως. Ναι, φτερά. Βάζετε ιδέες. Φτερά. Λοιπόν, για να έρθουν σιγά σιγά έτσι οι συντελεστές αυτής της εκπομπής. Αντωνία, έλα κορίτσι μου. Αριστούργημα. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Τι φοράει το κορίτσι μου, κάνε μας έτσι μια-δυο βόλτες. Λοιπόν, το κορίτσι φοράει μια φούστα που είναι πιο μακριά στο πίσω μέρος, πιο κοντή μπροστά, γιατί έχει αυτά τα ωραία πόδια που θέλουμε να τα αναδείξουμε. Βέβαια. Ένα κεντητό top και φυσικά μια μικρή διακριτική κουάφ, γιατί όλο το υπόλοιπο ρούχο είναι πολύ... Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτή η κουάφ, της πηγαίνει πάρα πολύ. Τα φοράνε εδώ πέρα στην Ελλάδα οι Ελληνίδες αυτά. Έχουν αρχίσει στις γιορτές, ναι, αλλά οι πιο νεαρές ηλικίες, ναι, νομίζω ότι το τολμούν. Και από εκεί που βλέπαμε ότι κουάφ και τέτοια αντικείμενα φτιάχνανε μόνο οι σχεδιαστές, 5-6 χρόνια πριν,